για τον Παναθηναϊκό. Και πάμε στην παρουσίαση στην Τζέρεμι Χαντ, Μιχάλης Πελεκάνος. Η έμπειρη, θεωρώ ότι Πελεκάνος σας είναι εμπειρία. 2-2 λοιπόν στο ξεκίνημα του αγώνα. Ένα παιχνίδι στην απευθείας μετάδοση από τη δημόσια τηλεόραση. Εδώ ο Πελεκάνος, Πελεκάνος με μεγάλη πορεία. Αθλητική Περιστέρη, ΑΕΚ, Πανελλήνιος, Ρεάλ Μαδρίτης, Ολυμπιακός, Μαρούς, ξανά Ολυμπιακός. Άρης από το 2010, εφαιρώ και μπορεί να ακολουθήσει κοντύτερο παίκτη. Ναι, αλλά είναι πολύ πιο γρήγορος ο στα πόδια του Τζακαρέα. Πελεκάνος, Μποχορίδης, κοιτάρε από μακριά. Ο Άρης πετυχαίνει το μακρινό σου, τη σοφαρίζει 7-7. Μεθαύριο μάλιστα έχει κι άλλο μάτς στην Ευρωλίγα, στο Top 16. Εδώ η πάσα είναι λάθος, παρεμβαίνει ο Πελεκάνος, υπάρχει παράβαση, υπάρχει φάουλ. Παναθηναϊκός λοιπόν ενώ ετοιμάζει τον Παπά. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική πορεία στο πρωτάθλημα, έχει μόλις μια ήττα, είναι πρώτος στο πρωτάθλημα. Έκανε ένα πολύ εντυπωσιακό ξεκίνημα στην Ευρωλίγα με τρεις νίκες. Πάρα χάρη στο Διαμαντίδη, με αντίπαλο τον Μποχορίδη, καστά για τον Μπράμο. Η τάπα ψηλά από τον Πελεκάνο. Την μπάλα φτάνει στον Παναθηναϊκό με τον Διαμαντίδη. Πρεμερών ο Μποχορίδης εξέφρασε το θαυμασμό του για τον Διαμαντίδη. Εδώ το κόψιμο πάνω στον Μπράμο. Διαμαντίδης. Μπράμος που θα ξεφύγει από τον Πελεκάνο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο διαιτητέ. Ψηλά ο Χαρίσης. Μαζεύει το rebound. Έχει το Πελεκάνος. Ο οποίος είναι αλυτικός. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 18-17. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός πέτυχε το τέταρτο τρίποντο. Το 3 έχει. Ο Αθηναίος είναι το τελευταίο διάστημα ο παίχτης ο οποίος σκοράρει περισσότερο από καθένα. Οπότε είναι στοχευμένος αμυντικά. Πελεκάνος μια πολύ δύσκολη ενέργεια με τον Ματσιούλης που είναι μεγάλος αμυντικός. Πραγματικά κρεμασμένο πάνω του. Ο έμπειρος Πελεκάνος τα καταφέρνει. Αυτό το νέο παιδί που κάποτε γνωρίσαμε, ταλαντούχο αλτικό στο Περιστέρι, έκανε μια καριέρα σε σημαντικότητα της ομάδας του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τεράστια καριέρα έκανε και είναι καταπληκτικό. Βλέπει ο Κεσσακόπουλο βγάζει τρίτη, αν δεν κυκλοφορεί τον Μπατίστ. Διότι υπολείπεται τον Μπατίστ σε όγκο και εδώ ο Πελεκάνος συνεχίζει να δίνει απαντήσεις. Ο Πελεκάνος είναι ένας παίχτης πραγματικά ομάδας. Κάνει τα πάντα μες στο γήπεδο. Είναι παίχτης του προπονητή. Είναι εκπληκτικό παιδί και καταπληκτικός παίχτης. Όπου και να παίξει, σε όποια ομάδα μου και οτιδήποτε. Ένα παίχτη που το ξέρει καλά ο Πετρουλάκης, έτσι. Τον είχε από μικρό στο Περιστέρι. Μπατίστ. Χάρη από μακριά σου, αριά στο χ. Ψηλά ο Πελεκάνος, ο οποίος κυριαρχεί στις τελευταίες φάσεις σε άμυνα και επίθεση. 6 και 10. Και μπορούν να εκμεταλλευτούν οι παίχτες του Αθηναίου. Πελεκάνος, υπάρχει φάουλ. Να πω ότι δεν έχουμε επιστροφή στα αυτιά μας, ούτε εγώ ούτε και ο κύριος Καλαφατάκης. Αν μπορεί κάποιος τεχνικός να έρθει να μας βοηθήσει, να συνδράμει. Πάμε στο Γιάννη Ράγιο. Να εκτελεστούν οι βολές. Να πούμε μια είδηση που αφορά τον προπονητή με τον οποίο ξεκίνησε ο Άρης, τον Βαγγέλη Αγγέλου, καθώς στον τελικό του κυπέλου Τουρκίας, λίγο νωρίτερα, ιτήθηκε η ομάδα του, η ΕΦΕΣ από την Καρσίγιακα με 66-65 και αναμφίβολα θα έλεγα ότι κατέχει ένα περίεργο σερί και σπάνιο, έτσι ώστε να βλέπει δύο ομάδες του να είναι στον τελικό κυπέλου, βέβαια διαφορετικών χωρών. Στο τρίτο δεκάλεπτο. Έκανε restart. Είναι μια άλλη ομάδα, αλλά είναι ουσιαστικά, Γιώργο, είναι το παιχνίδι που κάνει ο Παναθηναϊκός. Όχι μόνο φέτος, κακά τα ψέματα. Όλα αυτά τα χρόνια ο Παναθηναϊκός και με Μπράντοβιτς και με Πετρουλάκη. Που δεν μπόρεσε ο Άρης να ανταποκριθεί, πιστεύω. Πελεκάνος. Δεν είναι καθόλου καλά, δεν έχουν σταματήσει στιγμή οι φίλοι του να τον ενισχύουν που βρίσκονται ακριβώς πίσω από τον πάγκο. Μια μεγάλη φάση με την εξαιρετική πάσα μεν του Γιάνκοβιτς και το πάτημα του Μπατίστα, αλλά και το πολύ. Επίστευτες. Γεμάτο μετά από χρόνια γέμισε ένα κλειστό σε ένα τελικό. Να το